Η σημερινή συνέντευξη τύπου έχει σαν σκοπό να διευκρινίσει δύο πράγματα. Το ένα είναι το γιατί αυτής της εκδήλωσης, τι νόημα έχει, γιατί τη θεωρούμε σημαντική. Και το άλλο να σας πούμε ότι ενδεχομένως, εφόσον δούμε την εξέλιξη ότι θα είναι ικανοποιητική, να δούμε τι μπορούμε να ετοιμάσουμε του χρόνου σαν συνέχεια αυτής της φετινής εκδήλωσης. Τη θεωρούμε σημαντική αυτήν την εκδήλωση για δύο λόγους. Καταρχήν θα έλεγα δημοσιογραφικά, σαν είδηση, είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που γίνεται μία ανάλογη εκδήλωση αυτού του τύπου με θέμα την τρέλα, με θέμα την τέχνη και την τρέλα, η οποία καλύπτει το σύνολο των τεχνών, καταρχήν. Έχουν γίνει και άλλες ανάλογες απόπειρες στο παρελθόν. Σας θυμίζω παλιά το «Στην άλλη όχθη», ήταν μια εξαιρετική εικαστική έκθεση, ωστόσο, την είχε μιλήσει η κυρία Κοσκινά με τη Φωτεινή Τσαλίκογλου, όπως επίσης την έκθεση που είχε γίνει λίγα χρόνια πριν στο Μουσείο Μπενάκη εν σχέση με άτομα τα οποία είχαν ψυχιατρική εμπειρία και τα οποία είχαν εκθέσει στο Μουσείο πριν τη χρόνια της Χαϊδελβέργης και τα οποία είχαν εκτελεστεί από τους Ναζί με ευθανασία. Επίσης, κατά καιρούς γίνονται διάφορες εκθέσεις από τα ψυχιατρικά καταστήματα, όπου υπάρχουν τα έργα των ανθρώπων αυτών οι οποίοι έχουν δουλέψει καλλιτεχνικά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Όμως, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, δηλαδή το σύνολο των τεχνών να εκπροσωπούνται μέσα στο συγκεκριμένο αυτό θέμα. Το άλλο το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό και πιστεύουμε και στην ουσία της εκδήλωσης είναι το ότι είναι επίσης η πρώτη φορά που είναι σε διάλογο τα έργα των φυσιολογικών εντός εισαγωγικών καλλιτεχνών με τα έργα των καλλιτεχνών οι οποίοι είχαν ψυχιατρική ή έχουν εμπειρία. Είναι σε ένα διάλογο μέσα στον κεντρικό χώρο της έκθεσης. Συνυπάρχουν τα έργα αυτά, δηλαδή συνυπάρχουν οι καλλιτέχνες, είτε προέρχονται από τον ψυχιατρικό χώρο, είτε προέρχονται από τον χώρο της φυσιολογικότητας, όπως είπαμε πριν. Και αυτό το θεωρούμε επίσης κάτι εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή το ότι βγάζουμε αυτούς τους ανθρώπους, να το πω έτσι, προς τα έξω, ισότιμους, με το ίδιο δικαίωμα στο λόγο, παρότι ενδεχομένως ο λόγος τους έχει διαταραχθεί. Αυτοί είναι δύο σημαντικοί λόγοι, αν θέλετε, είναι οι λόγοι οι οποίοι έχουν και μία αξία ιδιοσιογραφική. Τώρα, ως προς την ουσία του εγχειρήματος, η ουσία του εγχειρήματος είναι η συνέχεια της τελευταίας φράσης που είπα, δηλαδή το να δώσουμε το λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, όταν ταξιδεύω, παραδείγματος χάρη, στο Παρίσι και βλέπω το Μουσείο des Arts Naïfs, ή όταν ταξιδεύω στη Λοζάνη και βλέπω το Μουσείο της Art Brut, όταν ταξιδεύω στη Χαϊδελβέργη και βλέπω το Pritzkorn, με πιάνει ένα παράπονο γιατί στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει υπάρξει η έννοια, η ανάπτυξη, η εισαγωγή της Art Brut και σε παρένθεση της Outsider Art με ισότιμο τρόπο, με τρόπο δηλαδή που να μην είναι εκείνος ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα έργα αυτών των καλλιτεχνών, δηλαδή, αν θέλετε, με μία λύπη, να τα αντιμετωπίζουμε με ένα χαμόγελο στην κατάβαση. Όχι. Οφείλουμε πια τους ανθρώπους αυτούς και τα έργα τους, την καλλιτεχνική τους παραγωγή, να τα αντιμετωπίσουμε ως ισότιμα ακριβώς μέσα στον χώρο της τέχνης, αλλά ξεκινώντας από τον χώρο της τέχνης, επίσης μέσα στο πλαίσιο του λόγου γενικότερα, του λόγου αυτού, δηλαδή αυτής της κατάστασης, του λόγου που μας εκφράζει ως ανθρώπινα όντα. Να σας θυμίσω ότι κατά καιρούς έχουν υπάρξει ευτυχείς συγκυρίες της τέχνης με την τρέλα, τουλάχιστον όσον αφορά την καλλιτεχνική παραγωγή. Σας θυμίζω τον Αρτό, σας θυμίζω τον Χέρντερλιν, την Σάρα Κέιν, τους δικούς μας εδώ, σας θυμίζω τον Βιζινό, βέβαια τον Χαλεπά ή μέχρι πρόσφατα τον Ακριθάκη, ο οποίος εξακολουθούσε να είχε καλλιτεχνική παραγωγή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Εκείνο λοιπόν το οποίο θελήσαμε να κάνουμε είναι το να αναδείξουμε την ετερότητα η οποία εμφολεύει μέσα στην ανθρώπινη φύση, αλλά που ωστόσο ο πολιτισμός, η λογική ή αν θέλετε η απαγόρευση, δεν θέλω να γίνω γραφικός και να υπενθυμίσω
το έργο του Φρόιντ εν σχέση με τον πολιτισμό ως πηγή δυστυχίας κτλ. Το ξέρετε όλοι αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει η φύση αυτή του ανθρώπου, η οποία μένει σε ένα επίπεδο τέτοιο όπου παλεύει πολλές φορές να βγει προς τα έξω, όχι πάντα, κάποιες φορές όταν βγαίνει προς τα έξω βγαίνει βία, και άλλες φορές όταν βγαίνει προς τα έξω βγαίνει είτε εκφραζόμενη καλλιτεχνικά, είτε εκφραζόμενη ακριβώς μέσω της ψυχοπαθολογικής κατάστασης. Θέλω να πω εδώ στο σημείο αυτό το ότι να επιθυμίσω δύο φράσεις. Η μία είναι του Edgar Morin, ο οποίος λέει ακριβώς αυτή τη φράση, το ότι ο Homo sapiens είναι συνώνυμο του Homo demens. Ο Homo demens είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπολοιπόμενος, είναι ελαττωματικός. Dementia λέμε στην ψυχιατρική, είναι η παλιά λατινική ονομασία της τρέλας. Θεωρεί συνώνυμο τον Homo sapiens με τον τρελό άνθρωπο, επειδή ακριβώς ο Homo sapiens δεν είναι τίποτε άλλο παρά με ποιον τρόπο μπόρεσε ο πολιτισμός, η επικοινωνία των ανθρώπων να αναπτύξουν το λόγο σε βάρος, αν θέλετε, αυτής της πρωταρχικής φύσης, η οποία όμως παραμένει ζωντανή, παραμένει η μεγάλη κοιτίδα του καλλιτεχνικού γεγονότος, της καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η άλλη φράση που θα σας θυμίσω είναι η φράση του Lacan, ο οποίος λέει ακριβώς αυτό, το ότι η ανθρώπινη φύση δεν θα μπορούσε να εννοηθεί χωρίς την τρέλα, η οποία τρέλα όχι μόνο ορίζει την ανθρώπινη φύση, αλλά δεν θα ήταν καν ανθρώπινη φύση αν δεν είχε μέσα της την τρέλα ως όριο της ελευθερίας της. Αυτές οι δύο φράσεις λοιπόν τους θεωρούμε ως οδηγό, ήταν και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινηθήκαμε για να αναδείξουμε ακριβώς αυτήν την ετερότητα. Κλείνοντας ίσως να πω μια παρένθεση ότι και η τέχνη και η τρέλα αφορμόνται, πηγάζουν, αναβλύζουν από τον ίδιο χώρο, τον χώρο του ασυνειδήτου, με τη διαφορά ότι υπάρχει μια εκφορά για λόγους διαφορετικούς στις δύο περιπτώσεις, που αυτό που έχουμε προς τα έξω, αυτό το οποίο φτάνει τελικά ως εκφορά λόγου, φαίνεται να είναι τελείως διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά όμως, επαναλαμβάνω και πάλι, ότι έχουν υπάρξει ευτυχείς συμπτώσεις της τρέλας με την τέχνη, όπου ακριβώς τα όρια πια εδώ, δηλαδή ποιος θα μπορούσε να μας πει ότι τα έργα της Σάρα Σκέιν προκύπτουν από ένα άτομο το οποίο είχε ψυχιατρική εμπειρία, ποιος θα μπορούσε να μας πει ως προς τον Αρτό ή τον Χαλεπά. Είναι εξαιρετικά έργα τα οποία δεν φαίνονται να σχετίζονται ακριβώς με τα βιώματα αυτά τα οποία τα παρήγαγαν τα έργα αυτά. Και για να χρησιμοποιήσω και μία φράση του αγαπητού μου κυρίου Βασίλη Μαλισόβα, μου την έχετε γράψει τις προάλλες, όταν είπε ότι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την τέχνη ως υγιή τρέλα, αλλά πάντως ως τρέλα.